Ήταν ένα παιχνίδι όπου η νίκη θα είχε διαφορετική σημασία για κάθε ομάδα. Στόχος η πέμπτη θέση για τον ΠΑΟΚ που θέλει να ξεχρεώσει τα χρωστούμενα στην UEFA, μισό πρωτάθλημα για την ΑΕΚ σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Μόνο που την σημασία του αγώνα την συνειδητοποίησαν πολύ καλύτερα οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Έπαιξαν με δύναμη και πάθος απέναντι σε μια ΑΕΚ που σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι για αυτήν δεν έδειξε την ανάλογη αγωνιστικότητα. Σήμερα δεν είχαμε το μυαλό μας καθόλου στάτικες φάσεις και δεν επιτρέπεται να τρώμε δύο γκολ από τέτοιες φάσεις, έτσι όπως θα δεχτήκαμε. Το τελικό 2-1 θεωρείται δίκαιο και απεικονίζει τη δυναμικότητα των δύο ομάδων σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω ότι προσπαθήσαμε το ίδιο όλοι σε άξια και νομίζω ότι ήμασταν άξιοι νικητές. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Αυτή η νίκη πόσο ανοίγει τώρα τις ελπίδες του ΠΑΟΚ και τι προϋποθέσεις δημιουργεί. Είμαστε καινούργια ομάδα, κοιτάμε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει, να το θυμάστε. Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να χαρακτηριστεί από κακό έως μέτριο. Τα μάν του μάν λειτουργήσαν άψογα. Ο Μαλιούφας επάνω στον Δημητριάδη, ο Ηλιάδης στον Σλίσκοβιτς και ο Καρτανόπουλος σε Αλεξανδρία τον ΠΑΟΚ, ενώ από την ΑΕΚ ο Παπαδόπουλος έπαιξε επάνω στον Τζόρτζεβιτς και ο Καραγιάννης είχε αναλάβει τον Δερμιτζάκη. Αποτέλεσμα να έχουμε από μία μόλις καλή φάση για κάθε ομάδα. Ήταν το 24ο λεπτό όταν ο Πουλιοτόπουλος απέκρισε σουτ του Τσιάρτα, ενώ ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου ο Μίνου εξεδωτέρωσε κοντινό πλασέ του Δερμιτζάκη. Αυτά όλο και όλο σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο ΠΑΟΚ είχε μια ελαφριά πρωτοβουλία, ήταν όμως ιδιαίτερα ανεμική. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπάγκεβιτς θέλοντας να δώσει δύναμη μπροστά, αντικατέστησε τον Τσιάρτα με τον Κλόπα. Η πρώτη αξιόλογη επίσκεψη στα καρέ του ΠΑΟΚ έγινε στο 49, όταν ο Σαβεύκη σούταρε και ο Πουλιοτόπουλος απέκρουσε σε κόρνερ. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν πιο αποτελεσματική. Η σέντρα που έκανε ο Δημητριάδης για τον Σλίσκοβιτς αξιοποιήθηκε τελικά από τον Αλεξανδρή, που εκμεταλλεύτηκε την κόντρα επάνω στον Ηλιάδη. 1-0 για την ΑΕΚ στο 52 και να το μισό πρωτάθλημα να ξεπροβάλλει στην Τούμπα. Οι 2.500 φίλαθλοι της ΑΕΚ δεν έχασαν την ευκαιρία για να πανηγυρίσουν, αν και η διαδικασία για να μπουν μέσα στο γήπεδο κράτησε περισσότερο από 20 λεπτά. Οι χαρές και τα πανηγύρια δεν κράτησαν όμως πιο πολύ από 1,5 λεπτό. Ήταν η στιγμή που ο Λαγωνίδης εκτέλεσε φάουλ. Η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Παπαδόπουλου, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Μίνου και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτές οι φάσεις πρέπει να προσέξουμε. Λογικό ήταν. Αυτό που δεν είχαμε μάλλον την Κυριακή ή που είχαμε μάλλον την Κυριακή δεν το είχαμε σήμερα το πάθος και την πληρώσαμε. Τώρα αν τα γκολ ήρθαν από κάποιες φάσεις που μπορούσαμε να τις αποφύγουμε, αυτό θα το συζητήσουμε μεταξύ μας και θα βρούμε τι φταίει. Παρότι θα περίμενε κανείς το αντίθετο, η ΑΕΚ δεν φάνηκε να αντιδρά μετά το 1-1. Μια φάση με τον Αλεξανδρή στο 59 και μια ακόμη με τον Σαβεύκη στο 68 ήταν όλη και όλη η προσπάθεια για ένα δεύτερο γκολ. Όλα αυτά μέχρι το 73. Τότε που ο ΠΑΟ κέρδισε ένα ακόμη φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Καπτανόπουλος που το εκτέλεσε έστωσε για τον Λαγωνίδη. Αυτός που είχε ευνοηθεί από την τύχη στο πρώτο γκολ, αυτή τη φορά έπιασε ένα χαμηλό δυνατό σουτ στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 και να η νίκη να αγκαλιάζει τον ΠΑΟ. Αν δεχτείς δύο γκολ αυτό το φάουλ σε μένες φάσεις, δύσκολα μπορείς να πεις κάτι που φταίει και τι φταίει. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία για την ισοφάριση το 80, όταν την κεφαλιά του Μανολά απέκρουσε δύσκολα ο Πουλιοτόπουλος. Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτή βρήκε τους δύο προπονητές με διαφορετικά συναισθήματα. Σε μια για κάθε ομάδα περίπτωση, οι παίκτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα ζητώντας πέναλτι. Στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα μαρκάρισμα του Μανολά στον Δερμιτζάκη. Και στο δεύτερο ημίχρονο, και ενώ το σκορ ήταν 1-1, σε ένα μαρκάρισμα του Λαγωνίδη στον Δημητριάδη. Ήταν πάρα πολύ δυναμικό παιχνίδι. Υπήρχε μεγάλη εκτέλεση, μεγάλη προσπάθεια στο γωνιστικό χώρο. Μόνο να πω ότι το ρεζουλτάτ σιότ μου μπέτ λουμπίμ. Μπορώ να πω το εξής, ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε. Но команда показала уже какое-то свое лицо. Омос и Умада в этой фазе эдикса капи.